Και στη Λευκωσία συνδεόμαστε με το σημείο. Εκεί βρίσκεται ο Στέλιος Χαραλάμπους για να μας μεταφέρει το κλίμα. Στέλιο. Μιχάλη, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ειρηνικά η πορεία υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν συγκεντρώθηκαν στην Πασιδή. Κατήλθαν πορεία ως ένα ορισμένο σημείο εδώ στην οδό Γρήβα Διγενή, όπου αποκόπηκε από μέλη της αστυνομίας. Και ακολούθως πήγαν αντίστροφη πορεία και η πορεία ολοκληρώθηκε χωρίς το οτιδήποτε ειρηνικά. Οι συμμετέχοντες στην πορεία διαμαρτυρίας φώναξαν στοιχήματα υπέρ των Παλαιστινίων, κρατούσαν πανό υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Να πούμε ότι η όλη πορεία, η όλη εκδήλωση έγινε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, με δεκάδες μέλη της αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο, και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χωρίς το οτιδήποτε, όλα κύλησαν ομαλά και ειρηνικά, Μιχαλή. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο, πολιτικοί και πολιτιακοί αξιωματούχοι, καθώς και πλήθος κόσμου, φτάνουν στην πρεσβεία της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λευκωσία για να υπογράψουν το βιβλίο συλληπιτηρίων που άνοιξε για τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου.